και προχωράμε με έναν άλλον εξαιρετικό συνάδελφο, φίλο, αδερφό που έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Θα κάνει η ομιλία του είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και της χειρουργικής τεχνικής στη χειρουργική του Ιαλοειδούς την 20η αιτία που μας πέρασε. Ο Στράτος ο ο αδερφός μας. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Πολύ χαίρομαι που άλλη μια χρονιά είμαι εδώ. Ε... Θα το ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Αυτές τις εξαιρετικές επιστημονικές ομιλίες που παρακολουθήσαμε θα τις κάνω λίγο πιο... θα κάνω μια ανασκόπηση ουσιαστικά. Στα 20 χρόνια που κλείνω φέτος το ιδιωτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, ερχόμενος απ' έξω από την Αγγλία και την Αμερική, ε, η πρώτη επανάσταση στην χειρουργική του ιαλοειδού ήταν τη δεκαετία του 70 προς 80, όταν πια ξεκίνησε η ιαλοειδεκτομή και αυτό το οποίο ήταν το ιερόδεσκο πότυρο και δεν το ακουμπούσαν μέχρι τότε, αρχίσαμε να το βγάζουμε και να δίνουμε θεραπείες σε νέες ε, παθήσεις. Και ε, μέχρι το 2000 κάναμε τα 20 gates. Ε, ε, οι παλιοί θα το θυμούνται πάρα πολύ καλά και εμείς που εκπαιδευτήκαμε εκείνα τα χρόνια, ε, ανοίγαμε τον Επιευκότα, βάζαμε μέσα τα χοντρά τα εργαλεία, τα 20. Μετά, όταν τελειώναμε, ράβαμε κιόλα. Ε, βλέπετε εδώ ε, διάφορες τεχνικές ανοίγματος του Επιευκότα, διαθερμίες. Η, 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 έγχυση πάντα ραβόταν για να είναι σταθερή. Ε, βλέπετε τη διαφορά μεταξύ του 20 και του 25 που χρησιμοποιούμε τώρα, σχεδόν μισό μέγεθος, σε διατομή. Και βέβαια το, αυτό το μηχάνημα που τότε εμφανίστηκε 99-2000 και ήταν επαναστατικό, τώρα για μας είναι μια αρχαιολογία, διότι είχε μόλις 600 σκοπές το λεπτό, όταν τώρα έχουμε 5 και 10 και 15.000 σκοπές, και είχε ένα φως σχεδόν σαν καντιλάκι. Απορώ πώς βλέπαμε και δεν απορώ καθόλου για τις μετεγχειρητικές επιπλοκές που είχαμε τότε μετά τα χειρουργία με τα μεγάλα ποσοστά αποτυχιών και επανα, Εγχείρησης. Και βέβαια να μην μιλήσω για το σύστημα παρατήρηση που ήταν η φακή που ακουμπούσαμε πάνω στο μάτι και ο βοηθό το κρατούσε εκεί ε, και πολλέ φορέ τον έπαιρνε και ο ύπνο και έτσι όπω ακουμπούσε στα προσωθάλμια, κουνούσε και το μικροσκόπιο και έτρωγε την κλωτσιά από κάτω από το χειρουργό. Εγώ ευτυχώ ε, αυτά δεν τα έζησα ε, σαν εκπαιδευόμενο fellow. Αλλά τα έζησα σαν βοηθό ειδικευόμενο στο ΑΧΕΠΑ, βοηθώντα τον κύριο Δημητράκο και τον κύριο, ε, 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 και τον κύριο Δερεκλή. Ε, ήταν δύσκολα χρόνια, πέτρινα χρόνια. Βλέπω τον κύριο Αποστολόπουλο εδώ, που ήταν από του πρωτεργάτε τη ιεροδιοκομή στην Ελλάδα και τα έχει ζήσει όλα αυτά. Ε, λοιπόν, ήρθα στην Ελλάδα τέλος του 2001 προς 2002, ξεκινώντας την καριέρα μου και το 2002 σκάει αυτό το εξαιρετικό paper που φέρνει τη δεύτερη επανάσταση στην ενοδεκτομή, που είναι ουσιαστικά τα εργαλεία λεπτής τομή, το 25G, και χωρί δράματα και χωρί να ανοίξει επιφυκότα. Αυτό που είχα μάθει δηλαδή μέχρι πρώτη πριν από ένα χρόνο, κατέρευσε. Πρέπει να πάμε στα καινούργια πράγματα. Βέβαια, οικονομικά στο ιδιωτικό επάγγελμα ήταν ένα κοστοβόρο σπορ εκείνη την εποχή. Οπότε σκέφτηκα, λέω, εφόσον μπορούν τα 25 να μπουν με, από τον επεφικότητα, μπορούν και τα 20. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα μια τεχνική όπου χρησιμοποιούσα τα 20 διά του επεφικότητα και χωρίς δράματα. Ε, στην αρχή το είχα ξεκινήσει χωρίς διαθερμία, αλλά εξαιτία του υγρού που έβγαινε από τις κληροτομές, γινόταν μπαλόνια οι επεφικότητες και δεν μπορούσες να βάλεις τα ράματα. Οπότε χρησιμοποίησα τη διαθερμία για να σιδερώνουμε τον επεφικότητα. Αυτή είναι μια προς, μια, ένα συντηρητή Λουίκη προ Θεού Θαλάμου που τον χρησιμοποιούσα για οπίστιο, και μετά έβαζα μέσα τα εργαλεία μου, έκανα την ιαροτεκτομή. Και τελειώνοντα, επειδή οι τομές ήταν τούνελ, κλείνουν πάρα πολύ καλά, δεν είχα υποτονίες και ήταν μια τεχνική που τη χρησιμοποίησα πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Θα σα δείξω τώρα να τελειώσω λίγο το βίντεο. Ο τρόπο που γινόταν οι πλαϊνέ τομέ και το πώ μπαίναν τα εργαλεία, η πρώτη φορά λίγο δύσκολα, αλλά μετά το βάλε-βγάλε δεν είχε ιδιαίτερα μεγάλε δυσκολίε. Και αφού τελείωνε η αλλοϊδεκτομή, ένα ελαφρό μασάζ επάνω στι κληροτομέ και κλείνονταν μια χαρά, χωρί ιδιαίτερε υποτονίε, όπω σα είπα. Και δούλεψε καλά και για πολύ καιρό προχώρησε. Βλέπετε η πίεση του ματιού. Το παρουσίασα πρώτη φορά στο συνέδριο του Club Yonen που είχε γίνει εδώ στη Βουλιαγμένη, το 2004, που το είχε οργανώσει ο καθηγητής κ. Θεοδοσιάδης και το δημοσίευσα στο «Ρέτινα» του 2007. Είναι το πιο σπουδαίο paper που έχω δημοσιεύσει, σε αυτό το σπουδαίο περιοδικό το, το «Ρέτινα». Έκτοτε παρουσιάστηκε σε πάρα πολλά συνέδρια και πάρα πολλοί γιατροί στο εξωτερικό τη χρησιμοποίησαν αυτή την τεχνική. Μάλιστα πρόσφατα το 2014 δημοσιεύτηκε με τη βοήθειά μας και του Ηλία και δικιά μου ένα, μια άλλη εργασία αυτής της τεχνικής από γιατρούς από την Ινδονησία. Το 2009 το μηχάνημα του Άκελους εξελίχθηκε στο Constellation, ένα εκπληκτικό μηχάνημα που το χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα. Και βέβαια τα λεπτά, τα 25 που ήταν τότε εύκαμπτα και ευέλικτα γίναν πιο στιβαρά και στα... κατάλαβα ότι η τεχνολογία είναι μπροστά. Δεν υπάρχει λόγο να χρησιμοποιώ μια τεχνική που πια δεν πρόσφερε αυτά που πρόσφερε η νέα τεχνική και πήγαμε στα 25G για όλα τα περιστατικά. Αυτό που επίση πρόσφερε πάρα πολλά είναι το τροκάρ. Το τροκάρ ελάττωσε τι μετεγχειρητικέ αποκολλήσει. Γιατί γιατί βάζοντα το τροκάρ μέσα και βάζοντα, βγάζοντα τα εργαλεία, δεν μπλοκάρει το ιαλοειδέ να το τραβήξει έξω και να εγκλωβιστεί στην πύλη εισόδου. Άρα δεν δημιουργεί προσωρινέ ή μόνιμε έλξει στη, στη, στη στο γειτονικό αμφιλιστροειδή που θα δημιουργήσει μια ρογμή. Αυτή λοιπόν ήταν μια τεράστια προστα... προστασία και είδαμε σε όλε τι διεθνεί εργασίε πώ από τα 20 στα 25 ελαττώθηκαν οι μετοχειρητικέ αποκολλήσει. Το 2010 πήγαν ακόμα πιο μπροστά τα πράγματα και δημοσιεύτηκαν τα 27 τζι, ακόμα πιο λεπτά. Από τον Γιουσούκα ε, Οσίμα, την ομάδα του μεγάλου καθηγητή Γιασού Ετάνο στην Ιαπωνία, τον κύριο Οσίμα που τον είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή εδώ στην Αθηναϊκή Κλινική, χειρούργησε μαζί μας για το ζωντανό χειρουργείο που έγινε στην Αθήνα και μεταδόθηκε στο συνέδριο του Φλωρέτινα στη Ρώμη είχα την τύχη και εγώ το 2012 να χρησιμοποιήσω αυτά τα εργαλεία, να ξεκινήσω να τα χρησιμοποιώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Alcom που πάντα ήταν υποστηρικτική σε μένα και ό,τι καινούριο έφερνε, το έφερνε ίσω από τα πρώτα δείγματα demo αυτό το συγκεκριμένο στην Ευρώπη τότε. Ε, ήταν εύκαμπτο, όπως βλέπετε, στράβωνε όταν πήγαινε περιφέρεια αλλά έχει μια εκπληκτική ακρίβεια στη λαβίδα του το πώ πιάνει την έσω αφοριστική μεμβράνη ακριβώ εκεί που πρέπει και πώ τη σηκώνει χωρί να τραυματίσει τον από κάτω τον υποκείμενο αμφιλιστροειδή. Βλέπετε πόσο λεπτά το πιασε. Και στο τέλο το μάτι είναι σχεδόν ανεγχείρητο, σχεδόν σαν να έχει κάνει ίσω καταράκτη. Λοιπόν, μια άλλη εργασία που δημοσίευσα το 2016 είναι η, η δεκαετή μου εμπειρία στην αντιμετώπιση του, της αποκόλλησης του αμφιλιστροειδούς, όπου δεν χρησιμοποιούσα και δεν χρησιμοποιώ ακόμα ε, ούτε ρετινοτομές για να βγάλω το υποαμφιλιστροειδικό υγρό, ούτε βαριά υγρά, ε, διότι θεωρώ ότι πρώτον, ε, όσο λιγότερο είσαι μέσα στο μάτι, τόσο καλύτερη λειτουργικότητα αφήνεις και όσο λιγότερους χειρισμούς κάνεις, τόσο λιγότερη ώρα, περισσότερη όραση θα έχει το μάτι μετά την εγχείρηση. Και επίση, εξαιτία αυτού του γεγονότο ότι το τραυματίζει λιγότερο, έχει λιγότερε μετεγχειρητικέ επιαμφλιστροειδικέ μεμβράνες ή περίπτωση PVR. Και δεν συζητάμε βέβαια για το κόστο. Άρα ουσιαστικά τι κάνω. Βγάζω όσο μπορώ το υγρό μέσα από την υπάρχουσα ρογμή και μετά αφήνω το υπόλοιπο να το απορροφήσει το μάτι. Λοιπόν, ήταν, η, η εργασία αυτή είναι 300 μάτια τα οποία ήταν δύο γκρουπ, το ένα ήταν το 20G μέχρι το 2009 όσα είχα χειρουργήσει και τα υπόλοιπα ήταν από το 9 μέχρι το 11 και έδειξε ότι όπως σας είχα πει και στην αρχή η μετεγχειρητική επιπλοκή ήταν γύρω στο 15% δηλαδή πρώτη επιτυχία 85% στα 20 αλλά στα, 20, στα 25 πήγαινε στο 91%. Και τελική επιτυχία κοντά στο 96 και 99 με τις δύο διαφορετικές τεχνικές. Και έρχεται μόλις πρόσφατα μία εργασία από τον Καναδά, η οποία είναι προοπτική και η οποία χρησιμοποιεί τρία γκρουπ ασθενών, όπου το ένα γκρουπ χειρουργείται ε, α, α, απορροφώντας το υγρό από την υπάρχουσα ρογμή, το δεύτερο με την δημιουργία ρέτινοτομής, και το τρίτο με την, δημιου... με την χρησιμοποίηση βαρέων υγρών από 100 μάτια και φτάνουν στα εξή συμπεράσματα. Ότι η όραση είναι καλύτερη στο group που το υγρό παροχετεύεται από την περιφερική ρε... ε, υπάρχουσα ρογμή, αυτό εδώ. Και μετά ακολουθεί η, ε, η ρετινοτομή και στο τέλος είναι τα μάτια με, έχουν, έχουν καλύτερη έχουν όραση ε, χειρότερη από τα δύο προηγούμενα γκρουπ, τα μάτια που χρησιμοποίησαν το βαρύ υγρό. Και επιπλέον, ε, η δημιουργία επί αμφιλιστροειδική μεμβράνη είναι μεγαλύτερη στα μάτια που χρησιμοποίησαν ρετινοτομή. Δηλαδή, αυτά στα, ουσιαστικά που εγώ υπέθεσα τότε και δημοσίευσα και χρησιμοποιώ όλη αυτή την τεχνική τόσα χρόνια, ήρθε αυτή η, 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 αυτό το paper να τα επιβεβαιώσει. 2015, νέα τεχνολογική ε, πρόοδος, το το, Beveled, το ο, ο βιτρεοτόμος της Alcon, που δεν ήταν ε, ο, όπως ο προηγούμενος, ήταν λίγο λοξός και η πόρτα του ήταν πιο χαμηλή, οπότε μπορούσε να πάει πιο κά, κάτω από τις μεμβράνες και να κάνει καλύτερη διαβιτική βιτρεκτομή. Ε, και αυτό είχα την τύχη να τα τα πρώτα και το χρησιμοποιήσαμε. 2017, η μεγάλη επανάσταση στην παρατήρηση, το Ingenuity, το έχουμε παρουσιάσει πάρα πολύ, το έχετε δει, είναι πια ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αυτό το ε, Ingenuity που βλέπετε εδώ, ο επεξεργαστής μαζί με την οθόνη που είναι συνδεδεμένη μαζί και πρέπει κάθε φορά να το πας μπροστά και πίσω για να φύγει ο ασθενής από το ε, κρεβάτι, το έχουμε χωρίσει βάλαμε την οθόνη πάνω σε ένα βραχείο να που κρέμεται από την οροφή, βλέπετε εδώ, και έχει γίνει πολύ πιο λειτουργική η μετακίνηση των ασθενών προς το χειρουργικό κρεβάτι και από το χειρουργικό κρεβάτι. Είναι μια τεχνική που ίσως και πρώτη φορά έχει γίνει και έχει κάνει καλή εντύπωση και έξω και το συζητάνε πάρα πολύ και το εισηγούνται. Λοιπόν, ένα κάτι, μια, ένας άλλος τομέας είναι η υποτονία μετά την εγχείρηση του γλαυκώματος. Θα σας δείξω εδώ ένα βιντεάκι που βρήκα στο YouTube που είναι από το Willside Hospital που ουσιαστικά τι κάνει σε αυτή την υποτονία πάει και παροχετεύει το υγρό. Δηλαδή αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα και όχι την αιτία. Ε, είναι στο γρήγορο βέβαια, κάνει εδώ μια, ρετινο... μια σκληροτομή και παροχετεύει αυτό το υγρό και στο τέλος γεμίζει και τον πρόστιο θάλαμο με χείλων και ράβει τον επευκότα. Εδώ βλέπουμε τα χωριοειδικά μετά από μια υποτονία, μετά από γλάφκομα, και εδώ βλέπουμε την αποκόλληση του κυκλικού. Ας πάμε λίγο στο τι δημιουργεί αυτή την υποτονία, που διαρκεί. Όταν έχουμε λοιπόν μεγαλύτερη... Ε, διαρροή υγρού από την τραμπεκουλεκτομή, έχουμε αθαλαμία. Έρχεται η ύρδα μπροστά και σηκώνεται η βάση της που αποσπά το κυκλικό από τη θέση του. Άρα λοιπόν και μεγάλη αποχέτευση και μικρή παραγωγή υγρού. Πώς θα το διορθώσουμε ανερώντας αυτά τα δύο πράγματα. Πώς θα τα ανερέσουμε αν βάλουμε μία φυσαλίδα με αέριο στον πρόσθιο θάλαμο και ζητήσουμε τον ασθενή να ξαπλώσει ανάσκελα για ένα 24 -2. Η φυσαλίδα λοιπόν θα σμπρώξει την ήριδα πίσω και θα πάει το κυκλικό στη θέση του, θα αρχίσει να παράγεται υδατοειδέ υγρό, το οποίο εξαιτία τη βαρύτητο θα πηγαίνει στην αλλοντική κοιλότητα και δεν θα αποχετεύεται, δεν θα παροχετεύεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση και να μειώνονται τα χωριοειδικά. Είναι ένα ασθενή που ενάμιση μήνα μετά την ένθεση τη βαλβίδα ταλαιπωρείται με μια χρόνια χωριοειδική και του βάλαμε αέριο στον πρόστιο θάλαμο στη σχισμοειδή λιχνία, του ζητήσαμε να κάτσει ανάσκελα. Εδώ είναι άλλοι έξι ασθενεί που είχαν το ίδιο πρόβλημα και του αντιμετωπίσαμε. Και βλέπετε πώ τα χωριοειδικά υποχωρήσανε και πώ το κυκλικό πήγε και κόλλησε. Και όλα τα μάτια συνήλθαν με απλώ αυτή τη φυσαλίδα. Χωρί χειρουργία, χωρί τίποτα. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε πώ δημιουργείται ένα πρόβλημα και να αντιμετωπίσουμε την αιτία και όχι το αποτέλεσμα. Εμεί οι χειρουργοί. Μα αρέσει να αντιμετωπίζουμε, του ιαλοειδού κυρίω, μα αρέσει να αντιμετωπίζουμε δύσκολα περιστατικά και να ανοίγουμε τα χωριωδικά και ειδικά άμα είναι, και αν είναι και αιμορραγικά, να παροχετεύουμε και την αιμορραγία. Έχω σταματήσει πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια να παροχετεύω. Απλώ θέλει χρόνο να απορροφηθεί. Ακόμα και το αιμορραγικό μπορεί να απορροφηθεί, εκτό αν είναι τρελά πάρα πολύ ε, κολλημένα τα κίσιν κορόιντα μεταξύ του που θα κάνει ζημιά στον, στην οχρά κοιλίδα ή αν τυχόν έχουμε πια ε, αμφιβληστροειδή που έχει περάσει στο κορικό ε, πεδίο και είναι στο πρώτο θάλαμο. Σε εξαιρετικά τραγικέ καταστάσει. Αλλιώ όλα τα άλλα τα αφήνουμε και απορροφώνται από μόνο του. Δεν κάνουμε τίποτα απολύτω. Δημοσιεύτηκε αυτό το paper στο περιοδικό του Γλαυκόματο το 2018. Πάμε στο Καρλεβάλε. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι εμεί εδώ στην Ελλάδα είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Έχουμε δημοσιεύσει τη μεγαλύτερη σειρά Φακών που έχουν μπει σε ενήλικε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό γιατί το αναγνωρίζουν και έξω. Και όπω έχουμε δημοσιεύσει και τη μόνη παιδιατρική σειρά τεσσάρων ε, παιδιών ε, παγκοσμίω, δεν έχει μπει πουθενά άλλου. Δεν έχουν δημοσιευτεί, μάλλον δεν ξέρω. Πρέπει να έχουν μπει, αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού. Ε, παιδιατρικά περιστατικά με καρλεβάλα Και πρόσφατα έχουμε δημοσιεύσει και την, και την τριετή εξέλιξη του ενός από τα, τρία παιδιά, από τα τέσσερα παιδιά που ήταν γύρω στο 1,5 έτος που του βάλαμε φακό, πώς συμπεριφέρθηκε τώρα που είναι στα περίπου 4,5 με 5 και είναι πάρα πολύ καλά. Ε, το 18 βγήκε το Dual Blade, είναι υψηλή ταχύτητα. Η Ferrari θα λέγαμε, βιτριοτόμη στην ιαλοδεκτομή, με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα στην ιαλοδεκτομή. Επίσης και η Μπάουσεν Λόμ έχει τα B-Blade, δηλαδή ε, οι αλαιδοτόμοι που κόβουν και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο, διότι υπάρχει ένα έμβολο που τρουφάει και στις δύο ε, κινήσεις, οπότε έχουμε μια σταθερή ροή και αναρρόφηση. Ε, και τέλος θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η πορεία που πέρασαμε, πέρασα τα 20 χρόνια, ε, τα πέρασα με μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ συναντέλφων ιδιωτών, νοσοκομειακών και πανεπιστημιακών. Και ε, αυτό φαίνεται στις ζωντανέ αναμεταδόσεις χειρουργείων που κάνουμε από το οφθαλμιατρίο, μαζί με τη συνεργασία και του γεννηματάς, αλλά και από με τη συμβοήθεια του κυρίου Παρικάκη και του κυρίου Γεωργάλα και του κυρίου Πέτρου που βλέπω εδώ, και τον κύριο Παπά, τον είχαμε στην ομάδα μας, ε, και τον κύριο Βακάλη, είναι εδώ, Ουσιαστικά, θεωρώ ότι κάνοντα καλά τη δουλειά μα και έχουμε καλέ σχέσει μεταξύ μα, οι δεκαετίε και οι εικοσιεατετίε περνάνε πάρα πολύ ευχάριστα και μα αφήνουν πολύ ωραία συναισθήματα. Σα ευχαριστώ πολύ.